Είναι μια ανακούφιση πράγματι το 20 στη φυσική, γιατί αλήθεια δυσκολεύτηκα πολύ σε αυτή τη χρονιά. Ο Θοδωρής Βασιλικός, μαθητής από τα Βρυλής και έγραψε το απόλυτο 20 στη φυσική και δηλώνει ανακουφισμένος γιατί, όπως λέει, έκανε θυσίες. Αναγκάστηκα και ξυπνούσα από το πρωί κάθε μέρα, κατά γύρω στις 5 το πρωί, για να διαβάσω, για να προλάβω. Σε ένα μάθημα στο οποίο οι περισσότεροι δυσκολεύτηκαν πολύ. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Υπουργείου Παιδείας, στη φυσική το 58,95% των υποψηφίων πήραν βαθμό κάτω από τη βάση, στην ιστορία το 59,87% και στα μαθηματικά το 58,37%. Ήταν εξωπραγματικό το διαγώνισμα της φυσικής. Στη φυσική 18,7. Που ήταν δύσκολη η φυσική φέτος, πολύ. Ήταν. Σε όλες τις κατευθύνσεις τα φετινά παιδιά πήγανε χαμηλότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Αρκετοί ήταν εκείνοι που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και βλέπουν να πετυχαίνουν την είσοδό τους στη σχολή που επιθυμούν. Πληροφορική στο τέλειο, πιστεύω ότι πιάνω. Νιώθω πάρα πολύ καλά γιατί κόπη όσο αυτής της χρονιάς όλες αυτές τις δυσκολίες που πέρασα ανταπόδωσαν τελικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής πήραν μήνυμα με τη βαθμολογία τους. Τώρα σε μένες ήρθε 1/20 νομίζω. Όλα καλά. Έκθεση 16,6, μαθηματικά 14,7, πληροφορική 19,7 και οικονομία 20. Βιολογία 19, έκθεση 17, φυσική 18,1 και χημεία 18,2. Η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Τα παιδιά που μπορούν να προχωρήσουν και έχουν κάνει καλές βαθμολογίες, τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού με τη βοήθεια των ειδικών που συμβουλεύουν τους υποψήφιους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.